Παρά που το Οικουμενικό Πατριαρχείο σας υποδέχεται στην έδρα του ως Πρωθυπουργό της Ελλάδος και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας και τα συγχαρητήριά μας για τη δεύτερη εκλογική νίκη που είχατε με την ψήφο του ελληνικού λαού, ο οποίος και εμπιστεύεται σε εσάς τα στίχας του για τα προσεχή χρόνια. Έχετε επομιστεί ένα βαρύτατο έργο, παρακολουθούμε όσο είναι δυνατόν και ευχόμεθα και προσευχόμεθα να επιτύχετε σε αυτό το βαρύ έργο υπέρ της ευημερίας του ελληνικού λαού και υπέρ της σταθερότητος στην περιοχή, στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο. Οι ευχές μας θα είναι πάντοτε μαζί σας και είμαστε βέβαιοι, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι θα επιτύχετε σε αυτό το έργο και την εργώδη προσπάθειά σας, αρκεί να υπάρχει στους Έλληνας ενώτης και ομοψυχία στα μείζωνα εθνικά θέματα και να βαδίζουμε πάντοτε με γνώμονα την παράδοση και την πνευματική κληρονομιά του γένους μας, της οποίας πνευματικής κληρονομιάς και παρακαταθήκης του Πατριαρχείου μας είναι ο θεματοφύλαξης διαμέσου των αιώνων. Υποδεχόμαστε λοιπόν και πάλι με τα καλύτερά μας αισθήματα, επιλαμβανόμαστε της ευκαιρίας να σας ευχαριστήσουμε για ό,τι κάνετε για το Πατριαρχείο, για την εδώ ομογένεια. Ξέρουμε ότι είναι γνήσιο το ενδιαφέρον σας για μας. Το εκτιμούμε, το έχουμε ανάγκη και σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε ο Θεός να σας ανταποδίδει κατά την καρδιά σας. Αναγιώτοντα, σε ευχαριστώ θερμά για την υποδοχή και για τα καλά σας λόγια. Είναι για μένα μια ιδιαίτερη στιγμή να επισκέπτομαι το Οικουμενικό Πατριαρχείο με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού. Βεβαίως έχω ξανάρθει. Γνωρίζετε ότι το ενδιαφέρον μας είναι γνήσιο και ειλικρινές και θα ήθελα με την ευκαιρία να σας μεταφέρω την στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειές σας, στις προσπάθειες τις δικές σας προσωπικά αλλά και του Οικουμενικού Θρόνου για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πολλά χρόνια, ναι. Αλλά, ξέρετε, εγώ είμαι μιας άλλης φιλοσοφίας, όχι της φιλοσοφίας να αφήνουμε τα προβλήματα όταν δεν μπορούμε να τα λύσουμε, αλλά να καταπιανόμαστε με αυτά, διότι όταν κανείς τα αφήνει, μεγαλώνουνε. Συσσωρεύονται. Νομίζει κανείς ότι τα βάζει στη γωνία, αλλά δεν τα βάζει στη γωνία. Παραμένουν και έρχονται κάποια στιγμή μπροστά μας. Θέλω να σας πω ότι η επίσκεψή μου, πέρα από την προγραμματισμένη εθιμοτυπική και ουσιαστική επίσκεψη που από καιρό προγραμμάτιζα κατόπιν προσκλήσεως του Τούρκου Πρωθυπουργού, επισπεύθηκε εξαιτίας των γεγονότων των τελευταίων μηνών που έχουν ενταθεί. Είναι μια κρίση ανθρωπιστική στη θάλασσά μας. Θέλουμε το Αιγαίο που ήταν να παραμείνει μια θάλασσα συνεργασίας, φιλίας, ειρήνης, αλληλεγγύης και να μην μετατραπεί σε έναν υγρό τάφο για χιλιάδες ανθρώπους, εκατοντάδες μέχρι στιγμής, αλλά να συνεχιστεί αυτό το δράμα. Και με αυτή την έννοια θα ήθελα και από την επίσκεψή μας εδώ να δώσουμε το μήνυμα ότι το ανθρωπιστικό μας καθήκον να πάρουμε πρωτοβουλίες, να διευθετηθεί αυτή η κρίση, να ελεγχθεί αυτή η κρίση, να μειωθούν αυτές οι ροές. Το ανθρωπιστικό μας καθήκον μας επιβάλλει να πάρουμε πρωτοβουλίες, πολιτικές πρωτοβουλίες, ουσιαστικές πρωτοβουλίες και θέλω να πιστεύω ότι και η τουρκική κυβέρνηση θα έχει την ίδια προσέγγιση στο θέμα. Και είμαστε εμείς και οι Έλληνες και Τούρκοι, είμαστε οι κάτοικοι αυτής της περιοχής. Δεν θα τα λύσουν αυτά τα θέματα ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Λουξεμβουργιανοί, ούτε οι Ιταλοί, ούτε εμείς θα τα λύσουμε. Μάλιστα. Πρέπει να συνοηθούμε για να τα λύσουμε. Ήρθατε σε μια κέρια και κρίσιμη στιγμή στην Τουρκία. Εμείς χαρήκαμε επί του ακούσματι της επισκέψεώς σας, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι ως Οικουμενικό Πατριαρχείο έχουμε ταχθεί και είμαστε πάντοτε υπέρ της ελληνοτουρκικής φιλίας και συνεργασίας και το πόσο χρήσιμη είναι αυτή η συνεργασία αυτή τη στιγμή
θα αποδειχθεί και από την πορεία και τα αποτελέσματα της επισκέψεως σας. Όπως γνωρίζετε, ήμουν στις Βρυξέλλες, από όπου επέστρεψα χθες το βράδυ, αργά τα μεσάνυχτα, και το απόγευμα είχαμε μία συνάντηση από κοινού με τον κύριο Γιούνκερ, την κυρία Μογκερίνη και τον κύριο Σούλτς. Με έκαναν την τιμή να με δεχτούν οι τρεις μαζί, και μάλιστα ο κύριος Σούλτς είπε ότι αυτό είναι ιστορικό γεγονός, οι τρεις εκπρόσωποι των θεσμών από κοινού να υποδέχονται ένα επισκέπτη τους και να συζητούν τα θέματα. Και αυτοί είναι πολύ ανήσυχοι, φυσικά με τα γεγονότα του Παρισιού, αλλά και με τα γεγονότα της περιοχής μας. Και συμφωνήσαμε εκτός άλλων να γίνει και ένα συνέδριο στις Βρυξέλλες μέσα στο πρώτο μισό του 2016 για τους πρόσφυγες, για το μεταναστευτικό πρόβλημα, στο οποίο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών. Εγώ τους ανήγγειλα ως είδηση, ως πληροφορία, ότι με τον Αρχιεπίσκοπο Καντουαρίας, που συναντηθήκαμε στο Λονδίνο λίγο νωρίτερα, αποφασίσαμε να κάνουμε προς το τέλος του επομένου έτους, εδώ στην Κωνσταντινούπολη, ένα συνέδριο για την δουλεία και για το λεγόμενο human trafficking. Και το χάρηκαν πολύ οι Βρυξέλλες, και θέλουν και αυτοί να συμμετάσχουν και να συμπράξουν μαζί μας. Όλες αυτές είναι ωστόσο κοινές προσπάθειες για να συμβάλλει και η θρησκεία από την πλευρά της, και μπορεί να συμβάλλει, διότι επηρεάζει ευρέα στρώματα του λαού η θρησκεία, είτε στην Ευρώπη είτε σε εμάς στην Ορθοδοξία, και μαζί με τις πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπείτε και εσείς, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για την ανθρωπότητα σε αυτή την κρίσιμη ιστορική στιγμή. Σας καλωσορίζω πάλι. Πολύ σημαντικός ο ρόλος και ο δικός σας προσωπικά σε αυτή την προσπάθεια, ιδίως σε μια περίοδο που αναδεικνύεται δυστυχώς μυσαλλοδοξία και συγκρούσεις και βία και φανατισμός, και ο διαθρησκευτικός διάλογος και η προσπάθεια και η δική σας προσωπικά να αναδειχθεί αυτή η διαφορετική εικόνα είναι πολύ σημαντική. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτό το διάλογο θα είναι μπροστά στο